Σκοπός του καρεσκάκια ιδρύματος είναι η στήριξη ευάλωτων ομάδων ασθενών, όπως είναι ασθενείς με καρκίνο, με λευκαιμία και άλλα νοσήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα μικρά παιδιά. Ο νέος μεγάλος στόχος του καρεσκάκια ιδρύματος είναι η δημιουργία ενός υψηλού επίπεδου εργαστηρίου εξειδικευμένης ανοσολογίας για τη στήριξη των ασθενών με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες. Είναι μια μικρή ομάδα ασθενών, τους οποίους οι ανάγκες δεν εξυπηρετούνται σήμερα. Μέσα στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του, είναι μοναδικό το συνέστημα να μπορείς να συνδυάζεις την επαγγελματική σου καριέρα με την προσφορά στον συνάνθρωπο σου και ιδιαίτερα με έναν μη κερδοσκοπικό τρόπο. Δεν θυμάμαι μια μέρα να μην θέλω να έρθω δουλειά ή μια μέρα να περιμένω την ώρα να σχολάσω. Και αυτό το συνέστημα το μοιράζομαι με όλα τα παιδιά που εργάζονται στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Έχοντας το μεγαλύτερο αρχαίο δοτών μελετών γνωστών στον κόσμο, και σε συνεργασία με όλα τα ξένα αρχεία και πρόσβαση σε 35 εκατομμύρια δότες, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξέπρεση ενός σηματοδότης για κάθε ασθενή. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα. Ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξέπρεση ενός πλήρως σηματοδότη, σήμερα υπάρχουν ιατρικές λύσεις οι οποίες μας επιτρέπουν τη χρήση μη πλήρως σηματοδότη με εξίσου καλά αποτελέσματα στην έκβαση της μεταμόσχευσης. Η περίοδος της πανδημίας ήταν μια μεγάλη πρόκληση για το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα, δεδομένου ότι έπρεπε να αναστείλουμε όλες τις δραστηριότητες εγγραφής νέων εθελοντών δοτών. Τα προβλήματα με τις αερομεταφορές ήταν επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα, λόγω του ότι δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να μεταφέρουμε τα μοσχεύματα στο εξωτερικό όπου γίνεται η μεταμόσχευση. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε με μεγάλες προσπάθειες να δώσουμε 10 μοσχεύματα σε αντίστοιχο αριθμό ασθενών στο εξωτερικό. Οι διαγνωστικές υπηρεσίες για ασθενείς με καρκίνο και λευκαιμία συνεχίστηκαν κανονικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού, ιδιαίτερα λόγω του ότι δουλεύαμε με μειωμένο προσωπικό την περίοδο αυτή.